Πρωθυπουργός ενεργοποιεί πολλά χρόνια, τα τελευταία 10 χρόνια, ιστορικά δικαιώματα, είναι όρος αυτός της κοινής αγροτικής πολιτικής, ό,τι αφορά την προϋπόθεση για την καταβολή αγροτικών ενισχύσεων, από αγροτεμάχια που ανήκαν στην οικογένειά του και πέρασαν στην ιδιοκτησία του. Δεν υπάρχει κάποια διαδικασία κάποιος να αιτηθεί εξαίρεση για ένα διάστημα από αυτά τα δικαιώματα. Δεν κάνει τίποτα περισσότερο από ό,τι κάνουν όλοι οι Έλληνες που υποβάλλουν δήλωση ΟΣΔΕ σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα που ενεργοποιούν οι αγροτικές ιδιοκτησίες που έχει στην κατοχή του. Μάθος, 49 σκάλα, δεν είναι κοινό. Τώρα τι πάτε έτσι για πολιτισμό. Κοινωνικό. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Κώστα και Σπύρο, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Πάντως, αν γινόταν αυτό επί Τσίπρα ή επί Σιμίτη. Αυτό. Ο Πρωθυπουργός να λέει ότι δεν είναι ιστορική παράδοση και παίρνουμε όλοι και μετά να λέει έκανα αίτηση γιατί περί αυτού πρόκειται. Όπως είπανε δηλαδή, έπρεπε να κάνεις αίτηση για να τις πάρεις. Άμα γινόταν αυτό επί οποιοδήποτε άλλο Πρωθυπουργού, επί του Κώστα Καραμαλή, επί του Κώστα Σιμίτη, θα γινόταν επανάσταση στη χώρα. Δεν θα είχε μείνει τίποτα όρθιο στα social media, σε όλες τις τηλεοράσεις. Και τώρα υπάρχει σιγή ηχθείος, δεν μιλάει κανένας. Αυτά γίνονται στις δυτικές. Είναι απίστευτα πράγματα αυτά. Αυτά γίνονται στις δυτικές δημοκρατίες. Η Ελλάδα δεν είναι δυτική δημοκρατία. Εδώ βλέπουμε τον Πρωθυπουργό δια του εκπροσώπου του να λέει. Σε διέκοψα, συγγνώμη. Όχι, καλά, έκανες μια χαρά. Βλέπουμε τον Πρωθυπουργό να λέει δια του εκπροσώπου του ότι δεν έχει κάνει αίτηση για να πάρει αποζημίωση ως αγρότης και τελικά δύο μέρες μετά να παραδέχεται ότι υποβάλλει δήλωση ΟΣΒΕ κάθε χρόνο. Δηλαδή αυτός ο πρόσωπος είπε κάτι αναλυθές στην αρχή και μετά είπε την αλήθεια ότι ναι, έπρεπε να κάνει αίτηση, αλλά έχει κάνει αίτηση επομένως για να πάρει. Λοιπόν, να δούμε όμως το θέμα και με τον Ιάσονα Σχοινά Παπαδόπουλο. Ιάσονα, μας ακούς? Καλησπέρα, παιδιά. Να πιάσουμε τα πράγματα από την αρχή. Πες μας τι έγινε σήμερα στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Αρχικά πήγαμε στην συνέντευξη τύπου. Καταθέσαμε το απλό ερώτημα εάν ο Πρωθυπουργός είχε τη δυνατότητα να μην καταθέσει την αίτηση για να λάβει την αγροτική αποζημίωση και να μάθουμε εν τέλει τι ισχύει. Καθώς μετά το δημοσίευμα του ντοκουμέντου της Κυριακής, σύμφωνα με το οποίο ο Πρωθυπουργός λάμβανε 8.500 ευρώ αγροτική αποζημίωση, υπήρξε έντονη αντίδραση από την αξιωματική αντιπολίτευση. Έβγαλε αντίστοιχη ανακοίνωση και η βουλευτής Καστοριάς του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Τελιγιορίδου, είπε ότι ο Πρωθυπουργός είχε επιλογή, είχε τη δυνατότητα να μην καταθέσει αίτηση, δηλαδή αυτό το οποίο είχε ισχυριστεί στις 14 έκτου ο κύριος Οικονόμου, δεν υπήρχε δυνατότητα εξαίρεσης. Η αξιωματική αντιπολίτευση ισχυρίστηκε από την πλευρά της ότι δεν ισχύει. Μάλιστα, επισήμανε η κυρία Τελιγιορίδου ότι μετά από δύο χρόνια, εφόσον δεν κάνει επί της ουσίας τη συγκεκριμένη αίτηση για να λάβει την αποζημίωση, τα χρήματα πάνε στο εθνικό απόδημα και ουσιαστικά κατευθύνονται προς τους νεοεισερχόμενους αγρότες. Κάναμε την ερώτηση, απάντηση συγκεκριμένη δεν λάβαμε. Για την ακρίβεια, αυτό που ακούσαμε είναι ότι ο κύριος Οικονόμου επισήμανε πως ο Πρωθυπουργός έκανε αυτό το οποίο κάνουν και όλοι οι Έλληνες πολίτες. Είπε, συγγνώμη Άσονα, είπε ότι υπέβαλε δήλωση ΟΣΔΕ. Αυτό είναι μια ενέργεια που έκανε ο Πρωθυπουργός. Δεν είναι κάτι που γίνεται αυτοδικαίως, διότι αν δεν υποβάλλεις δήλωση ΟΣΔΕ, δεν παίρνεις. Δεν παίρνεις χρήματα μετά από δύο χρόνια. Ο Πρωθυπουργός παίρνει επί 10 χρόνια παίρνει αποζημίωση. Άρα επί 10 χρόνια υποβάλλει δήλωση ΟΣΔΕ. Κάνει μια ενέργεια για την οποία την Τρίτη ο κύριος Οικονόμου, αν κατάλαβα καλά από το βίντεο που είδαμε, έλεγε ότι δεν έχει υποβάλει καμία ενέργεια και δεν μπορεί να αποποιηθεί. Ενώ τελικά αποδεικνύεται ότι μπορεί να αποποιηθεί μη υποβάλλοντας τη δήλωση, αλλά αυτός κάθε χρόνο πάει και υποβάλλει μια δήλωση για να πάρει 8.500. Ενώ σου ήταν πρωθυπουργός δηλαδή, αυτό επισημαίνεις Κώστα. Από πάντα, 10 χρόνια. Είναι 3 χρόνια. Δεν με νοιάζει αν είναι δεν είναι γίνεται κάθε 2 χρόνια, σημαίνει ότι έχει γίνει τουλάχιστον μια δήλωση την τελευταία τριετία. Να πούμε το εξής. Αυτό το οποίο είχε ισχυριστεί αρχικά πριν δύο ημέρες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είναι ότι δεν υπήρχε η εξαίρεση, η δυνατότητα εξαίρεσης για να μην λάβει τα χρήματα. Εν τέλει, εμείς καταθέσαμε ένα ερώτημα σήμερα στον κυβερνητικό εκπρόσωπο βάσει των καταγγελιών που είχαν υπάρξει τα προηγούμενα 24 ώρα. Η κυρία Τελιγιορίδου, να πούμε η Άσονα, ότι είναι τομεάρχης αγροτικής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρει αυτά τα θέματα. Δηλαδή, αναπληρωτής τομεάρχης. Αναπληρωτής τομεάρχης και πρώην υφυπουργός. Όπως η κύριος Οικονόμου. Έτσι, ο κύριος Γιάννης Οικονόμου πριν γίνει κυβερνητικός εκπρόσωπος θα είχε την ίδια ακριβώς θέση, το ίδιο υπουργείο, με την ίδια καρέκλα με την κυρία Τελιγιορίδου. Άρα και οι δύο θα πρέπει να γνωρίζουν.
Έχει ένα ενδιαφέρον για το ρεπορτάζ να πούμε το εξής, ότι στις 29 Ιουλίου του 2021 ο τότε Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Σπύλιος Λιβανός, είχε πει, επί της ουσίας είχε χαρακτηρίσει άδικο το μέτρο των ιστορικών δικαιωμάτων και μάλιστα έχει προαναγγείλει την κατάργησή του. Είναι ένας τεχνικός όρος, όπως είχε αναφέρει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Με εντολή Μητσοτάκη. Αποτελεί... Ακριβώς, με εντολή του Πρωθυπουργού. Τη θυμάμαι εγώ αυτή τη δήλωση. Αντίστοιχες δηλώσεις είχαν γίνει αργότερα και από τον κύριο Βορύδη, όταν ήταν Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά και από τον κύριο Οικονόμου, όταν ήταν Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Και κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, στο Υπουργείο Εργασίας, υφυπουργός μάλλον, επειδή έπαιρνε το ενίκιο που αναλογεί και αυτομάτως δινόταν και τα λοιπά, αλλά είχε υψηλά εισοδήματα, οδηγήθηκε σε παρέτηση. Η κυρία Αντωνοπούλου, και όχι μόνο, και ο σύζυγός της τελικά. Οδηγήθηκε σε παρέτηση. Ο κύριος Παπαδημητρίου. Ναι. Για ένα επίδομα... Το έκανε να καταλαβαίνουμε ποιος έχει ευαισθησίες και ποιος έχει ανεσφυσίες. Γεια σωνα. Λοιπόν, εμείς καταθέσαμε την ερώτηση όσο οφείλαμε στον κυβερνητικό εκπρόσωπο που κάναμε τη δουλειά μας. Αυτό μας είπε ο Γιάννης Οικονόμου, ότι ο Πρωθυπουργός κινήθηκε όπως κινούνται όλοι οι Έλληνες αγρότες, επί της ουσίας κατέθεσαν αίτηση, δήλωση ΟΣΔΕ. Είχε προαναφέρει ο Γιάννης Οικονόμου ήδη από την Τρίτη ότι αυτό γίνεται εδώ και 10 χρόνια. Το ανέφερε και πριν από λίγο ο Κώστας Πουλακίδας. Είχε υπάρξει έντονη πολιτική αντιπαράθεση γύρω από το ζήτημα. Μάλιστα, ο εκπρόσωπος τύπου της αξιωματικής αντιπολίτευσης είχε εξαπολύσει σφοδρά πειρά κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο κύριος Ηλιόπουλος. Είχε ανταπαντήσει ο κύριος Οικονόμου ότι ο κύριος Ηλιόπουλος δεν γνωρίζει το ζήτημα. Μάλιστα, είχε πει ήδη από τότε ότι ο Πρωθυπουργός κατέθεται δήλωση ΟΣΔΕ. Είχε πει μάλιστα ότι ο όρος των ιστορικών δικαιωμάτων είναι προϋπόθεση επί της ουσίας για να λάβει την αγροτική αποζημίωση και σε οδηγεί στο να καταθέσεις δήλωση ΟΣΔΕ προκειμένου να πάρεις αυτήν την αγροτική αποζημίωση. Είχε υπάρξει ένα αλυσβερίσι ανακοινώσεων, ας πούμε, και μια σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αξιωματική αντιπολίτευση. Αυτό συνεχίστηκε σήμερα. Βέβαια, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εν τέλει μας είπε ότι όποιοι διατηρούν το θέμα στη δημοσιότητα το κάνουν για άλλους λόγους. Ένα-ένα μου έρχεται. Κώστας Σιμίτης, πρωθυπουργός, έπαιρνε μισθό από το Πάντιο, από καθηγητής πανεπιστημίου. Τον έδινε. Τον έδινε πίσω. Υπάρχει πάντοτε αυτό το περιθώριο του κ. Μητσοτάκη. Υπάρχει. Τα λεφτά που θα πάρει να τα δώσει κάπου. Και αναδρομικά. Να μην τα κρατήσει ο ίδιος. 8.500 είναι σιγά. Σας λέω δε ότι αύριο και ο κ. Τσίπρας κάποια χρήματα που είναι να πάρει από ένα βραβείο που του έχει δοθεί. Αύριο θα τα δώσει αλλού. Σε δικαιούχους. Που είναι βραβείο από το εξωτερικό. Το Ίδρυμα Βεσφαλία για τη συμφωνία των σκοπέλων με το ΖΑΕΦ και θα τα δώσει υποτροφία στο Ίδρυμα Λασκαρίδη. Εδώ έχουμε λοιπόν τον Πρωθυπουργό να εμβολιακώνει τα 8.500 ευρώ και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να συλλαμβάνεται ψευδόμενος.